Τι, ας πούμε, σκεφτόμαστε και οι γονείς εμάς παλιά μας λέγανε: ρε παιδί μου, κάνε αυτό που θες, γίνε καλλιτέχνης, αλλά βγάλε και αυτό, μήπως χρειαστεί να έχεις ένα αποκούμπι. Δηλαδή, η επιχείρηση πάντα, δηλαδή τα χρήματα, είναι ένα μέσο το οποίο μας κάνει λίγο χαρούμενος και τέλος πάντων μπορούμε να ασχοληθούμε και με κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο. Κοίτα, χωρίς χρήματα δεν ζούμε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πρέπει να κάνουμε και αυτό μας αρέσει όμως. Εσύ ξεκίνησες να ασχολείσαι με τις επιχειρήσεις κατευθείαν. Τι σπούδασες? Εγώ σπούδασα οπτικός βασικά και οπτόμετρης, γιατί οι γονείς μου είχαν ένα κατάστημα στο Παγκράτη με οπτικά. Ναι. Αλλά μόλις ξεσύντα το ίντερνετ τι είναι, πήγα στο υπόγειο του μαγαζιού και έκανα να φτιάχνω websites κτλ. Και software, σαν να μαθαίνω από το Google τότε, μόλις είχε μπει το Google. Και μετά έκανα partnership με ένα φίλο μου που ήρθε να πάρει γυαλιά από το μαγαζί της μάνας μου και μου λέει: πού είναι ο Λέων, είναι κάτω στο υπόγειο. Έτσι λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο, μου λέει: τι φτιάχνεις εδώ, και κάνα μαζί εταιρεία. Αλήθεια. Έτσι, έτσι έγινε. Τους έφτιαξες φτιάξαμε... στους γονείς σου κατάστημα, online shop για το οπτικά δικό. Κοίταξε, οι γονείς μου τώρα τρέχει η αδερφή μου το πράγμα. Ναι. Πρέπει να μπορεί να το ξέρεις, να το τρέξεις κιόλας. Θέλει κόσμο, δεν είναι απλό να φτιάξεις ένα online shop, αλλά κάτι έχει φτιάξει νομίζω.